Αποφάσεων που λήφθηκαν, αλλά και το τι υπόθηκε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία με τον πρόεδρο τη Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου Γιώργο Κούμα. Στέλιο. Στάλο, η απόφαση για απαγόρευση μετακίνηση φιλάθλων έφεραν αντιδράσει. Ωστόσο, φαίνεται ότι η απόφαση αυτή ήταν η μέση λύση. Και εξηγούμε, Στάλο, σύμφωνα με πληροφορίε του σταθμού μα την περασμένη Δετάρτη, ο πρόεδρο τη Δημοκρατία επικοινώνησε με τον πρόεδρο τη ΚΟΠ, Γιώργο Κούμα, εκφράζοντα την έντονη ανησυχία του για τα περιστατικά βία στα γήπεδα. Εκφράζοντα παράλληλα και την πρόθεσή του να κάνει ό,τι χρειάζεται για να ανατραβεί η κατάσταση, φτάνοντα μέχρι και τα άκρα, θέτοντα ενώπιον του πρόεδρου τη ΚΟΠ ακόμη και το κλείσιμο των γηπέδων για ό, όλου του φιλάθλου. Χθε προέκυψε η απόφαση ε, τη κόπια γενική απαγόρευση τη παρουσία φιλάθλων τη φιλοξενούμενη ομάδα σε όλου του αγώνε προαθλήματο πρώτη και δεύτερη κατηγορία, στο πρώτο γκρουπ αλλά και στου αγώνε κυπέλου. Πάντω, μέσα και από τι σημερινέ δηλώσει του Προέδρου τη Δημοκρατία, είναι ορατό ο κίνδυνο για κλείσιμο των γηπέδων αν δεν αποδώσει το ριζοσπαστικό μέτρο που έλαβε η ΚΟΠ, όπω και άλλα μέτρα που θα λάβει η αστυνομία. Και τώρα, Στέλιο, τι γίνεται με την ρήψη κροτίδα στο αμόχο. Ωστόσο, η αστυνομία προχώρησε σε Στη λήψη ενό ατόμου, ωστόσο τελικά δεν προέκυψαν στοιχεία. Πράγματι, φαίνεται ο 22 που είχε συλληφθεί ότι δεν ήταν το πρόσωπο που έριξε την κροτίδα. Μάλιστα, όπω το ΜΕΚΑ πληροφορείται, αυτό το άτομο δεν ήταν καν στο γήπεδο εκείνη την ημέρα και η σύλληψη του έγινε έπειτα από μπέρδεμα. Και μπορεί βάρο του να έχει εκδοθεί διατάγμα διήμερη προσωποκράτηση, ωστόσο αφαιρεθεί ελεύθερο νωρίτερα, καθώ παρουσιάζει οπτικογραφημένο υλικό που αποδεικνύει του ισχυρισμού του και το λανθασμένο τη σύλληψή του. Μάλιστα, την ώρα που έπεφτε η κροτίδα στο στάδιο αμόχωστο, αυτό φαίνεται από το σχετικό βίντεο να βρίσκεται στον χώρο τη οικία του. Σα αναγνώρισαν άλλο το λάθο και όπω πληροφορηθήκαμε νωρί το απόγευμα, δεν αποκλείεται σύντομα να υπάρξει νέα σύλληψη, καθώ εξακολουθεί να υπάρχει μαρτυρία. Στέλιο Χαραλάμπου, σε ευχαριστούμε και αλλάζουμε θέμα θετικέ ενδείξει μετά τη γεώτερη